να έχουμε έτσι στενή επικοινωνία. Και όλοι εδώ, νομίζω, το εκφράζω την άποψη όλων. Είχα να εκφράσει μια πολύ θετική εικόνα για το άτομό σας, για την ευθυκρισία σας, για τον τρόπο, την εντυμότητά σας. Και στο άκουσμα της είδησης, μάλλον οι περισσότεροι μπορεί να μην ξαφνιάστηκαν κιόλας. Πώς προέκυψε τώρα αυτό, αγαπητέ μου Ανδρέα από Κωνσταντινό? Ήσουν σπίτι σου μια μέρα, καθώς έπινε τον καφέ σου, χτυπάει τηλέφωνο και ήταν ο πρόεδρος? Κάπως έτσι. Και τι σου λέει? Ανδρέα μου, καλημέρα, σε θέλω για γενικό ελεγκτή. Καταρχάς, κύριε Δημητρόπουλο, να σας ευχαριστήσω. Θα σας ευχαριστήσω για την όλη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Είχαμε πολλή συνεργασία και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ θετική έτσι, παρουσία σου. Ήταν θετική η συνεργασία μας, πάρα πολύ θετική και επικοδομητική. Συζητήσαμε διάφορα πράγματα, ενημερώσαμε την κοινωνία και έτσι θα ήθελα να πορευτούμε και στη συνέχεια. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Είναι μεγάλο το βάρος. Πιστεύω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, έτσι, να οι προσδοκίες της κοινωνίας να ικανοποιηθούν μέσα από τη λειτουργία γενικά της ελεγκτικής υπηρεσίας. Τώρα, όσον αφορά το κάλεσμα του Πρόεδρου, είναι όπως τα είπετε, ταξιδένει μου σπίτι μου σε ένα γυροκομείο. Είχα πάει να δει το θείο μου και τηλεφώνησε ο Πρόεδρος. Δεν απαντούσα, δεν γνώριζα τη γραμμή, φαινόταν, δεν φαινόταν. Και μου έστειλε μήνυμα ότι είμαι ο Πρόεδρος, πάρε με τηλέφωνο. Τον πήρα. Το πίστεψες τώρα ότι σου λέει, δεν είπες ότι είναι φάρσα? Όχι, όχι, εντάξει, όχι, το πίστεψα. Είναι τώρα, χαρακτηριστική η φωνή του. Εντάξει, και εντάξει, κάναμε μια πολύ σύντομη συζήτηση. Ο ίδιος μου είπε ότι σκεφτόταν το όνομά μου και ήθελε να διερευνήσει κατά πόσο ενδιαφέρον. Εγώ από τη στιγμή που για μένα ήταν κάτι πολύ τιμητικό, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μου έβαλε οποιασδήποτε υποσημειώσεις στο κάλεσμα του, απάντησα αμέσως. Ναι. Γιατί απάντησα ότι είμαι θετικός πρόεδρε, αποφάσισε εσύ και να προχωρήσουμε. Το θέμα, αγαπητέ Ανδρέα, το γεγονός ότι ο προκάτοχος σου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δεν μιλάω ότι αν υπάρχουν θέματα που σε κάποιους άρεσαν, σε κάποιους δεν άρεσαν. Σαν αποτέλεσμα, είχε αναδείξει πάρα πολλά σκάνδαλα, είχε φέρει στην επιφάνεια. Αυτό είναι ένα βάρος για σένα? Ότι πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι το ίδιο καλός, αν όχι και καλύτερος? Δεν είναι, δεν υπάρχει αντίθεση. Δεν το βλέπεις έτσι? Δεν το βλέπω έτσι, κύριε Δημητρόπουλε. Εγώ είμαι ο Ανδρέας ο Παπακωνσταντίνου. Είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Αυτό το ξαναπεί. Όχι, κύριε Δημητρόπουλε, δεν μπορώ να γίνω ο Ανδρέας Δημητρόπουλος. Δεν μπορώ να γίνω ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Είμαι ο Ανδρέας ο Παπακωνσταντίνου. Θα πορευτώ όπως εγώ γνωρίζω. Πρέπει να σας πω όμως ότι και δεν είναι κάποιον υπονοούμενο για τον προκάτοχο μου, αλλά η εργασία γίνεται από τους λειτουργούς της ελεγκτικής υπηρεσίας. Το ίδιο έχει πει και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Δηλαδή η τεχνογνωσία στην έρευνα και στην εντόπιση σκανδάλων ξεκινάει από τους λειτουργούς. Εκεί που έχει τον σημαντικό ρόλο ο γενικός ελεγκτής είναι όχι τόσο στον έλεγχο, αλλά στο να προστατεύσει αυτή την υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει σωστά η δουλειά της. Και όταν αναδειχθούν σκάνδαλα, να τα βγάλει προς τα έξω, να μην φοβηθεί και να τα βγάλει προς τα έξω. Αυτή είναι η δουλειά του γενικού ελεγκτή. Ναι. Τώρα, είχα την ευκαιρία να τα πείτε με τον γενικό ελεγκτή, τον Τέος? Ναι, ναι. Απευθύνθηκα κοντά του, τον πήρα τηλέφωνο. Τον πήρα τηλέφωνο? Ναι, ναι, τον πήρα τηλέφωνο. Αμέσως μόλις έτσι ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβω και με πολύ προθυμία συναντηθήκαμε, αφιερώσαμε τρεις ώρες και με ενημέρωσε με αρκετά έτσι για να διευκολύνει την ομαλή μου προσαρμογή. Θεωρείτε ότι αν τον χρειαστεί θα είναι δίπλα σας? Ναι, αυτόν τουλάχιστον μου έχει αναφέρει και δεν έχω καμία αμφιβολία. Τώρα, ποιο είναι το δικό σου όραμα, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο πόστο αυτό. Καμία σχέση με τον ΟΑΗ, είναι τελείως διαφορετικό εδώ. Το δικό σου όραμα για μια υπηρεσία τέτοια που πρέπει να ελέγχει, αυτό είναι η δουλειά της. Ποια είναι το δικό σου όραμα, πώς θέλεις να λειτουργήσει? Εντάξει, με την προηγούμενη μου εργασία υπάρχουν και κάποια κοινά. Με την έννοια ότι και τα δύο λειτουργούν για το κοινό καλό. Μάλιστα, αυτό είναι κοινό. Αυτό είναι κοινό, σωστό. Οι αξίες δεν αλλάζουν. Αλλάζει ο ρόλος. Εντάξει, είναι μια πρόκληση. Βλέπω ότι με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της χρηστής διοίκησης. Δεν πιστεύω ότι όλα είναι μια μαφία. Δεν το πιστεύω αυτό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στοχευμένους ελέγχους εκεί που όντως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αναδείξουμε, που είναι σοβαρά, που ο φορολογούμενος χάνονται λεφτά και τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Εκεί πρέπει να δώσουμε σημασία.
Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ναι, η κάθε υπηρεσία, ο κάθε ελεγχόμενο θα εντοπίσει. Διασπάθηση χρήματο και τα λοιπά. Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και τα άλλα που είναι απλώ λάθη. Καλόπιστα λάθη, τα οποία εκεί θα πρέπει η ελεγκτική υπηρεσία να καθοδηγήσει τον ελεγχόμενο να εφαρμόσει μηχανισμού έτσι ώστε να δουλέψει καλύτερα. Άλλο είναι το λάθο και άλλο είναι η διασπάθηση δημόσιου χρήματο. Να ρωτήσω κάτι, με το Γενικό Εισαγγελέα είχατε επαφή, επικοινωνία? Είχαμε επικοινωνία. Ο ίδιος επικοινώνησε μαζί μου, αλλά θα επικοινωνούσα και εγώ μαζί του άλλωστε. Και θα συναντηθούμε το επόμενο διάστημα. Δεν καθορίσαμε συνάντηση, αλλά ναι, είπαμε ότι αμέσως μετά που θα αναλάβαινα θα κάναμε μια συνάντηση. Επίσης, φαντάζομαι θα γίνει και συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αύριο. Έτσι. Αύριο. Αλλά με τον κύριο Σαββίδη, έτσι, με απασχολεί το θέμα πάρα πολύ όσον αφορά την καλή συνεργασία μεταξύ γενικού ελεκτή και γενικού εισαγγελέα. Είναι δύο κορυφαίοι θεσμοί, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι, συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να συνεργαστούμε, σεβόμενοι πάντοτε φυσικά το ρόλο που έχει ο καθένας. Και εκεί το στίχημα πιστεύω είναι, επειδή θα υπάρξουν διαφωνίες, δεν έχω αυταπάτες, θα υπάρξουν διαφωνίες όσον αφορά την προσέγγιση σε μια υπόθεση. Όμως πρέπει να βρούμε ένα πρωτόκολλο πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις διαφωνίες, χωρίς να διασαλεύονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Δεν γίνεται. Η Γενική Εισαγγελία είναι ο νομικός σύμβουλος της ελεκτικής υπηρεσίας. Τώρα εσείς δεν είστε και συγκρουσιακός από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή είστε πιο συνενετικός, νομίζω, ότι θα. Εντάξει, θα υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης. Γιατί να ξεχωριστούν οι ρόλοι, βέβαια. Έτσι. Κύριε Μητρόπουλο, δεν είναι σκοπός να υπάρχει η σύγκρουση. Δεν είναι σκοπός αυτός. Δεν με φοβίζει η σύγκρουση. Δεν με φοβίζει, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός είναι να δουλέψουμε διότι είμαστε δημόσια υπηρεσία. Ναι. Πρέπει να δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο αρμονικά για να φέρουμε το αποτέλεσμα. Και δεν πιστεύω ότι η μόνη άμεμπτη είναι η ελεκτική υπηρεσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχουν εξαίρετοι δημόσιοι λειτουργοί σε όλη τη δημόσια υπηρεσία. Όμως υπάρχει και η διαφθορά, υπάρχουν και τα σκάνδαλα, υπάρχουν και τα λάθη. Αυτά πρέπει να εντοπίσουμε, να συνεργαστούμε. Εκεί όμως που εντάξει, υπάρχουν πάντοτε οι γραμμές. Δηλαδή η ανεξαρτησία της ελεκτικής υπηρεσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι διαπραγματεύσιμη. Σωστό. Όσον αφορά, κύριε Παπακοσταντίνου, τα σκάνδαλα που έχουν βγει ήδη στην επιφάνεια, με αυτά τι θα κάνετε? Όσα έχουν πάρει την πορεία τους δικαστικούς, αυτό δεν. Έχει σκάνδαλα που πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης? Εντάξει, μιλάω για τα προηγούμενα, τα οποία κάποια πήραν, κάποια όχι. Αλλά αυτά που αναδείξαμε, ο ρόλος μας έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε νέα σκάνδαλα, εάν υπάρχουν, να τα εντοπίσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Με το θέμα αυτό που έχει βάλει ο θέμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει ότι πρέπει να έχουμε να πάμε σε εξυγχρονισμό και σε ελεκτικό συμβούλιο. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου, ξεκινώ με θετική ατζέντα. Με την έννοια ότι ναι, γιατί όχι να εξυγχρονιστεί και η ελεκτική υπηρεσία. Δεν είναι πανάκια το να μείνουμε εδώ όπως ήμασταν πριν 50 χρόνια. Όμως οι βασικές αρχές ανεξαρτησίας της ελεκτικής υπηρεσίας, το να έχει πρόσβαση. Απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα για να μπορεί να κάνει το σωστά τον έλεγχο της, αλλά και να έχει φωνή, αυτά τα τρία πρέπει να διασφαλιστούν. Και όχι μόνο να διασφαλιστούν, αλλά να ενισχυθούν. Και δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει διαφορετική ατζέντα από αυτό. Θα μιλήσω, έχω μελετήσει το πρώτο προσχέδιο αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω ότι χρήζει βελτίωσης. Αυτό θα αναφέρω του κ. Χατσιώτη αύριο στη συνάντησή μας. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σήμερα είστε περιζήτητος και σεβόμενος και τους άλλους συναδέλφους, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ την πρώτη. Να είστε θα έχουμε συνεργασία όπως είχαμε, νομίζω θα έχουμε και θα τώρα. Συνεχίσουμε θα συνεχίσουμε και εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πάμε ρεπορτάζ και